θέλουμε να καταλάβει την οριστική εταιρεία. Το περίφημο που οφείλει ο ένα ή προηγουμένω είναι ο ρόλο τη κουζίνα στην οικογένεια. Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει η διανομή του φαγητού στο σπίτι, η εύκολη λύση να παρακολουθούμε απ' έξω φαγητό, ένα τυποποιημένο φαγητό. Το ρεπερτόριο των τραπέζιων μαζί έχει αναγορευτεί σε ένα αντικείμενο νέο. Και βεβαίως, πέρα από το γεγονός ότι σημαίνει κουζίνα, έχουν εισχωρήσει στη ζωή μας και διάφορες διαφορετικές συνήθειες, οι οποίες δημιουργούν μόδα και οι οποίες εν τέλει είναι και βλαβικές για τον οργανισμό και για τη φυσιολογία του σώματος, διότι αποκλείουν το σώμα από το να συζητήσει να επεκτεθεί τις τροφές όπως φυσιολογικά οφείλει. Και να φέρουν βεβαίως τα κινήματα, τα βέγγια, το ορθοπάθος κλπ. Της ιδιοτροπίας που μπορεί να έχει ο καθένας για το τι σημαίνει ένα γεγονός. Ανεξαρτήτως όμως του τι θέλει ο καθένας, υπάρχουν κάποιες βασικές αλήθειες, οι οποίες είναι υποστηριγμένες από το πέρας των ποδιών. Το τραπέζι είναι τόπος συναντήσεως. Το τραπέζι είναι τόπος διαλόγου. Είναι τόπος γνωριμίας των ανθρώπων. Είναι σύστηση σχέση. Αυτό δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί, ασχέτως του ποιες δικαιολογίες μπορούμε να προβάλλουμε. Παραβλέπουμε το γεγονός επίσης ότι η ανατροφή του παιδιού ξεκινά προφήσεως μέσα από το σπίτι. Η καλλιέργειά του, η υπομονή του. Η κουζίνα, καλώς ή κακώς, είναι ένας τόπος όπου ασκούνται όλα αυτά τα πράγματα. Είναι η χαρά της δημιουργίας, είναι η προσφορά της αγάπης. Όταν η μάνα ρωτούσε τι θα μαγειρέψουμε σήμερα, ήταν μια πολύ σημαντική επιβίωση προσφοράς προς τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Αλλά επιτρέψτε μου να τονίσω ότι πάνω απ' όλα το αίσθημα της υπόλοιπης, ναι, την ιδιότητα της υπομονής που η κουζίνα υποχρεώνει τον άλλον να αναπτύξει, διότι τίποτα δεν γίνεται με μαγικό τρόπο. Παραδείγματος, ξεχνάμε επίσης ότι η οικογένεια είναι μια οικονομική μονάδα. Αυτό γιατί το λέμε, γιατί το συνδέουμε με την ιστιακή οικονομία. Πού είναι πλέον στην εποχή μας η αντίληψη για την ιστιακή οικονομία και το τι σημαίνει υποτιμητό μέσα στο σπίτι, που η κουζίνα, ο εξοδιασμός, οι καπάτες και οι προμήθειες και όλα τα υπόλοιπα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί αγγελμολούμε κάτι και το αντικαταστούμε με κάτι άλλο που δεν αποδεικνύεται καλύτερο αυτού που καταργούμε. Και στην τελευταία ανάλυση δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα πράγματα περιστρέφονται, επαναλαμβάνω, γύρω στην οικογενειακή πλάτη. Στο σημείο αυτό, και θα πάρει αμέσως μετά τον λόγο ο Ιωάννης Γερμανόλης, ο διευθυντής του Τέχνου Δημοτικού Σχολείου, όπως και η πρόεδρος είναι από ετών συνεργάτης μας, κάνουμε και ασχολούμαστε στο Τέχνου Δημοτικού Σχολείου σε πειραματικά προγράμματα, τα οποία πλέον με την πάγο του χρόνου δεν είναι πειραματικά, γύρω στο οικογενειακό τραπέζι. Και ο διευθυντής έχει εμπειρία πώς τα παιδιά ζωγράφησαν την οικογένεια γύρω από το τραπέζι πρώτης εφαρμογής του προγράμματος και πώς τη ζωγράφησαν μετά την εφαρμογή του προγράμματος. Βεβαίως με το πέρασμα των ετών η συνεργασία μας έχει εξελιχθεί και σε άλλα θέματα όπως είναι η συνεξέλιξη, η βιομηχανική και μερικά άλλα τα οποία θα ανακοινωθούν εν καιρό. Για όλα αυτά τα πράγματα δεχθήκαμε την πολύτιμη συνεργασία των Μιχάλη Ποταμούση και Πόπης Μαλακία. Η Πόπη είναι μια διακεκριμένη διατροφολόγος με πολλά χρόνια πλήρα στην εργασία της. Ο Μιχάλης Ποταμούσης δεν χρειάζεται συστάσεις. Δεν είναι σεφ, είναι μάγειρας. Ξέρετε, η μαγειρική τέχνη είναι μαστορική. Είναι μάστορας. Και ο μάστορας είναι υπεύθερος και από τα Μισελέν και από οτιδήποτε άλλο. Εδώ θα μου επιτρέψουν να σχολιάσω και να δυσκολέψω Μιχάλης που εισβάλλω στα παιδεία τα δικά του. Ο καταιγισμός των εκπομπών γύρω από την κουζίνα και τις συνταγές, ως συνήθως,
κάνει μόνο κακό. Αποπροσανατολίζει, αναγορεύει τη ζήνα σε μια τεχνική πώς θα παρασκευάσουν το προϊόν, αγνώντας τη μεγάλη εικόνα ότι η κουζίνα είναι ενταγμένη στην οικογένεια και στην οικιακή οικονομία. Με αυτά τα σχετικά, και θα τα δείξω μέσα στο φιλάδι, με αυτά τα σχετικά, ο Μιχάλης και η Πόπη δημιουργούν μια σειρά εκπομπών παραγωγής της δημοτικής τηλεοράσεως της ΣΚΟΠ υπό την αιγίδα της αστικής εταιρείας Ιπποκράτης, που σκοπό έχει να αναδείξει το ρόλο της κουζίνας και τι σημαίνει η γαστρονομία. Η γαστρονομία είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο πράγμα. Δεν είναι απλώς η ικανοποίηση. Είναι συνδυασμός οικιακής οικονομίας, τοπικών προϊόντων, συνθηκών της εποχής. Δεν εκβιάζουμε τη φύση για την καταλογή προϊόντων και πολλών άλλων, τα οποία βεβαίως οι δύο φίλοι και συνεργάτες με την εταιρεία που διαθέτουν θα υπήρχαν υπέρβαρα, υπήρχαν βαρύ σκελετοί, παχύσαρκα με την έννοια της πλαταρότητας που συναντάμε σήμερα, δεν υπήρχε. Αυτό λοιπόν είναι μια πάρα πολύ σημαντική εργασία η οποία θα διανεμηθεί στα σχολεία και εδώ θέλω να σας, μάλλον δεν είχα πει από εδώ, κάνεις εσύ, να σας παρουσιάσω το λογότυπο μας, γιατί ξέρετε, η αστική εταιρεία πώς οργανώνεται και έχει όλη τη θεματολογία την εκφράση με λογότυπο. Σήμερα λογότυπος λοιπόν κόνδιος. Κόνδιος είναι η γενική μας φιλοσοφία. Τα σύμβολα που υπάρχουν μέσα είναι η ελιά του 5ου Δημοτικού Σχολείου, ο αετός της αστικής εταιρείας, ο λογότυπος, το σήμα μάλλον τη σειρά του Πρωτόκολλου Σκόπου και Νησίρου, του Διεθνούς Ιπποκρατή Μηχρήματος και έχουμε και τον αστυνομικό σαν χαρακτήρα όσο παραφορά για την υπόλοιπη. Με αυτόν τον τρόπο, φτιάξαμε την εταιρεία στην παραγωγή, με αυτόν τον τρόπο σηματοδοτούμε τις κάθε δυνατικά μας ενότητα από τις δράσεις που έχουμε, γιατί όλα τα πράγματα έχουν τον συμβολικό και τη σημασία τους. Από τα τελευταία έχουμε επιλέξει για την παράδοση, μια και η κουζίνα είναι θέμα παράδοσης, το λογότυπο η παράδοση ως σπιταλοδρομία. Γιατί θεωρούμε ότι όπως παίρνει ο κάθε δρομέα σε σπιτάλι για να την παραδώσει τον επόμενο, έτσι είναι και η κουζίνα. Και θα σας καθυστερήσω ένα λεπτό, ενάμιση, να δείξεις το ηχητικό σιτό στο τάκι που έχουμε. Βγες από αυτά. Έχει μια προσωπικά να μην Τελικός σκοπός και στόχος του Υπέρθου του Μητρικού Σχολείου είναι να δημιουργήσει όσο δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες μάθησης και να αναπτύξει για τους μαθητές του και να αναπτύξει όσο δυνατόν περισσότερες μορφές μάθησης για τους μαθητές του. Ένα πολύ πιο συνεργάτη σε αυτό, σε αυτή την επιδίωξή μας, είχαμε τόσο στην αστική εταιρεία όσο και το Δήμο Φυσικό. Όταν πρώτο ξεκινήσαμε, ψάχναμε να βρούμε έναν τρόπο τα γνωστικά κείμενα που διαμαρτυρούνται από το Δημοτικό Σχολείο να τα εκθέσουμε και να τα παρουσιάσουμε κατευθείαν με έναν βηματικό τρόπο. Γιατί το βίωμα μπορεί το παιδί, μέσα στο βίωμα, μπορεί το παιδί να απομειώσει καλύτερα τα γνωστικά κείμενα. Μπορεί να καταλάβει δηλαδή τι είναι το μήνυμα, τι είναι το διάλειμμα, τι είναι το γραμμάριο, πότε χρησιμοποιούμε το τακτική και γιατί. Μέσα από δράσεις τις οποίες το παιδί ενδέχεται ενεργά ανακαλύπτει τη χρησιμότητα αυτών που μαθαίνει στο χώρο στην αίθουσα μαζί με τον δάσκαλο και ξεφεύγει λίγο από τα βιβλία. Το δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θεωρούμε την μελέτη ως μορφή μάθησης το διεύθυνση. Αλλά αυτή η μορφή μάθησης πλέον πρέπει σήμερα να συμπληρώνεται από βιωματικές αναπληρωτικές μορφές μάθησης, διότι τα παιδιά μαθαίνουν σε λιγότερο χρονικό διάστημα πολύ περισσότερα από ό,τι εμείς, αν συμβαίνουμε με την δική μας παιδική ηλικία, στην ηλικία του. Διαλέξαμε την διατροφή, όπως και τη μελέτη, την αρχιτεκτονική, τη μουσική, για να δείξουμε στο
Έτσι λοιπόν, στη συνεργασία και με το Δήμο και με την Εθνική Εταιρεία, προχωρήσαμε στο σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων που θα μας βοηθήσουν σε αυτό το εγχείρημα μας. Εμείς, ως σχολείο, επειδή είναι και δύσκολα αυτά τα πράγματα, προσπαθούμε να σχεδιάσουμε τις δράσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεκινάμε στο σχολείο και να τελειώνουμε στο σπίτι. Έτσι, παραδείγματος χάρη, με ένα αναπληκτικό ΟΚΕΚ, ψήσαμε πολύ ωραία. Δεν ανακαλύψαμε κάτι τρόπο, αλλά έχουμε τράπεζα τα οποία πρώτα θα κάνουν τη ζήμη στα χέρια τους. Και μετά πάνε και μάνα χαρά και λένε, κοίτα τι έφτιαξε στο σχολείο και καλούν την μαμά, θέλω να το ψήσουμε. Δίνει την ευκαιρία στην οικογένεια να συμμετέχει, να έρθει σε επικοινωνία με την κοινωνία. Τι έκανε 6 ώρες που ήταν στο σχολείο, να το συνεχίσει και μέσα από αυτές τις δράσεις να γνωρίσει καλύτερα το παιδί της. Και το παιδί, τη μαμά, όταν έρθει μια ομάδα στο σχολείο και συμμετέχει σε δράση στο σχολείο, το παιδί ανακαλύπτει ξαφνικά ότι εκτός από μαμά είναι και η γυναίκα. Είναι και εργαζόμενη, είναι και ο άνθρωπος ο οποίος θα βοηθήσει άλλα παιδιά. Άρα ανακαλύπτει τις πτυχές της μαμά του, τις οποίες μπορεί να μην ήξερε. Λοιπόν, όλα αυτά προσπαθούμε να τα εντάξουμε μέσα στα προγράμματα που έχουμε και στο παιδικό οδείο συστημα και στο τόπο παιδεία που τρέχουν αυτή τη χρονιά. Και ευχόμαστε αυτό να διαρκέσει ακόμα και για πολλά χρόνια. Και να προτείνουμε η δεύτερη μεγαλύτερη προσπάθεια είναι στο να εντάξουν όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς της σχόλης μέσα σε αυτή την προσπάθεια, ώστε τα παιδιά να έχουν επαφή με όλους τους παραγωγικούς τομείς και τις αξιόλογες μονάδες της σχόλης. Για να ξέρουμε ότι τι μπορεί να κάνουν σε αυτό το νησί, γιατί είμαστε χώροι σε αυτό το νησί και ανακαλύπτουμε μερικές φορές ότι έχουμε επιστήμονες ή μάστερς, όπως είπε και ο κύριος Δημοκρατής, οι οποίοι είναι αξιόλογοι, τους οποίους τους αγνώρισαμε. Και εμείς γνωρίζουμε τις πτυχές της κόπα, μας φέρει ότι η κόπα πλέον η νομιμία βγαίνει μπροστά. Κάτι που εμείς δεν το ξέρουμε. Οπότε, θα δώσουμε στα παιδιά τις δυνατότητες του νησιού μας, ώστε και αυτά να μπορούν να... Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο και τον κύριο Δημήτρη Μπουκάλη που μας έκανε την τιμή να συμπορευτούμε σε αυτή την προσπάθεια. Και θα ήθελα να τονίσω ότι ο σκοπός και ο στόχος αυτών των εκπομπών είναι να αναβιώσει το οικογενειακό τραπέζι, να δώσει καθημερινές κατευθύνσεις ώστε η οικογένεια να μπορεί να τρέπεται σωστά και τα παιδιά τόσο της προσχολικής αλλά και της σχολικής ηλικίας να μάθουν να τρέπεται σύμφωνα με κάποιους κατευθύνσεις. Επίσης, σκοπός και στόχος είναι να δώσουμε, να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει η οικογενειακή διατροφή και η ιδιαίτερη οικονομία. Θεωρώ ότι η γη της κόρης προηγουμένου έχει να δώσει πάρα πολλές και αξιόλογες τροφές, ώστε η γαστρονομική αλυσίδα των χωρών από εδώ και πέρα να στηρίζεται στα προϊόντα τα οποία παράγει. Είναι πολύ σημαντικό για μας να δώσουμε βήμα στις τοπικές παραγωγές και να τις εντάξουμε μέσα στο οικογενειακό τραπέζι. Πιστεύω ότι θα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία τις σκέψεις μας να τις παρουσιάσουμε στο τοπικό κοινό. Την αστική εταιρεία, την ιατρική.
Να έχουμε δηλαδή να αναπτύξουμε ενοχές γύρω από την τροφή. Εν ολίγης, τα θέματα με τα οποία θα πραγματευτούμε στις επόμενες εκπομπές που θα δείτε, θα δουν οι διοικητές μας με τη δημοτική τηλεόραση, αφορούν εξαρτάται από τη διατροφή και τη μαγειρική. Το πρώτο θέμα μας δεν είναι άλλο από το οικογενειακό τραπέζι και πώς θα κτίσουμε την ανατροφή και τη διατροφή των παιδιών μας γύρω από αυτό. Σε επόμενες εκπομπές που θα δείτε, θα μιλήσουμε για τις διατροφικές μόδες, όπως είναι η υποκοφαλγία, που θα μιλήσουμε όπως είναι η υποκοφαλγία, και τι σχέση έχουν σε σχέση με την προσωπική διατροφή και την καθημερινότητά μας. Θα μιλήσουμε εννοείται για την διατροφή σε περίοδους πανδημίας, όχι μόνο του COVID, γενικότερα γιατί η πανδημία έχει ζήσει πολλές ο τόπος μας, ο πλανήτης μας μάλλον. Και θα μιλήσουμε επίσης για στάσεις και συμπεριφορές των γονέων και πώς απέναντι στα παιδιά τους όσον αφορά την διατροφή και τη μαγειρική και πώς θα μπορέσουν οι γονείς να αναπτύξουν διατροφικές δεξιότητες ώστε τα παιδιά τους να έχουν ένα πιο σωστό τρόπο διαβίωσης. Τώρα, να αναφερθώ λίγο στο φυλάδιο. Οφείλω να πω ότι το συγκεκριμένο φυλάδιο δημιουργήθηκε από ένα τηλεφώνημα της κυρίας της Διευθύντριας του Περιφερειακού Σταθμού Τσιμπαρίου, της κυρίας Ελένη Παναγιώτη, η οποία με κάλεσε μαζί με την παιδεία του Περιφερειακού Σταθμού, κυρία Ζαμπού Μαρία, να συζητήσουμε λίγο για τα σύγχρονα δεδομένα που προκύπτουν μέσα